Είναι ξεκάθαρο πλέον και το βλέπουμε κάθε εβδομάδα που περνάει πως το οικονομικό κλίμα αλλάζει, πως η οικονομική επενδυτική διάθεση έχει πλέον αλλάξει για την Ελλάδα και αυτό φαίνεται και από την ξεκάθαρη παρουσία και της ίδιας της κυβέρνησης και στο φετινό συνέδριο. Είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι πως είχαμε κάποιον την τελευταία πενταετία, οχταετία τουλάχιστον, που είχαμε κάποιο κυβερνητικό εκπρόσωπο που έθεσε πολύ επίκαιρα θέματα και προσπάθησε να δώσει λύσεις ή μάλλον απόψεις για τις λύσεις που θα φέρει το νέο οικονομικό περιβάλλον. Συνεπώς είναι λύσεις οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τη δική μας βιομηχανία, την ασφαλιστική βιομηχανία, και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φέρουν και την ανάπτυξη στο προσεχώς μέλλον. Είδαμε φέτος εδώ στην Ίδρυο ότι κάνατε ένα ωραίο δώρο στους καλεσμένους σας, ένα βιβλίο με όλες τις συγχωνεύσεις που έχουν γίνει, τις μεγαλύτερες, και μία από αυτές ήταν και η δικιά σας. Πιστεύετε ότι θα δούμε και άλλες στην αγορά μας? Όταν γίνεται consolidation σε επίπεδο των πελατών των δικών μας, είναι αυτονόητο ότι πρέπει και εμείς να αναρωτηθούμε αν πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Εμείς γινόμαστε μέρος μιας μεγάλης οικογένειας παγκόσμιας, της μεγαλύτερης ανεξάρτητης παγκόσμιας οικογένειας, συνεπώς ασφαλιστικής μεσητικής, συνεπώς θεωρώ πως τέτοιες κινήσεις μόνο μπορούν να ευνοήσουν και την αγορά και τους participants της αγοράς, αλλά πολύ περισσότερο τις υπηρεσίες που θα προσφέρουμε στους πελάτες μας και την ποιότητα με τις οποίες θα καταφέρουμε αυτό που πρέπει να καταφέρουμε και να μεγαλώσουμε σαν αγορά. Γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να μεγαλώσουμε σαν αγορά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσω από νέες υπηρεσίες, από νέα προϊόντα. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε όταν έχουμε τα αντίστοιχα μεγέθη. Έτσι λοιπόν το consolidation για μένα είναι αναπόφευκτο στην αγορά. Μιλάτε με πολλούς παράγοντες της παγκόσμιας αντασφαλιστικής αγοράς και με τους ανθρώπους που συγκεκριμένα έρχονται στην αγορά μας. Έχουν πάρει κάποιο μήνυμα για την αλλαγή που υπάρχει στην οικονομία και στην αγορά? Από εκεί που προσπαθούσαμε να πείσουμε τους ξένους να επενδύσουν αντασφαλιστικά στην ελληνική αγορά, τώρα προσπαθούμε να τους χωρέσουμε όλους μαζί. Είναι ένα ευχάριστο πρόβλημα να έχεις. Συνεπώς, ναι, είναι σαφέστατη και η αλλαγή της διάθεσής τους και σαφέστατα έρχονται για να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο.